ο Βρετανός στρατηγός Sir Ronald Walker, ο νέος αργηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας του υπό το πρίσμα της κλιμάκωσης των παγκόσμιων απειλών, δίνοντας έμφαση στον εξυγχρονισμό και τη στρατηγική αποτροπή και θέτοντας ένα χρονοδιάγραμμα 3 χρόνων για να διπλασιάσει τις δυνατότητες των Βρετανικών ενόπλων δυνάμεων. Την Τρίτη, στην πρώτη του ομιλία μετά την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων του, ο Walker υπογράμμισε την επίγουσα ανάγκη για στρατιωτική ετοιμότητα και ενίσχυση των αμυντικών μηχανισμών του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα στα επόμενα 3 χρόνια για να αντιμετωπίσει την παγκόσμια αστάθεια. Ο στρατηγός Walker περιέγραψε ένα κρίσιμο χρονικό πλαίσιο όπου ο Βρετανικός στρατός πρέπει να ενισχύσει σημαντικά τις μαχητικές του ικανότητες με στόχο να διπλασιάσει τη μαχητική του ισχύ έως το 2027 και να την τριπλασιάσει μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ο Βρετανός στρατηγός δήλωσε στην ομιλία του ότι το Ηνωμένο Βασίλειο απειλείται από έναν άξονα αναταραχής και προσδιορίσε αρκετές συγκεκριμένες προκλήσεις που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τις στρατηγικές αμυντικές προτεραιότητες του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών επιπτώσεων της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως η Ρωσία θα μπορούσε να αποτελέσει μια μελλοντική απειλή ανεξάρτητα από την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν έχει σημασία πως θα τελειώσει. Νομίζω ότι η Ρωσία θα βγει από αυτό πιθανώς πιο αδύναμη αντικειμενικά ή εντελώς αδύναμη, αλλά θα εξακολουθεί να είναι πολύ πολύ επικίνδυνη και να θέλει κάποια μορφή αντιπίνων για όσα κάναμε για να βοηθήσουμε την Ουκρανία, είπε ο Ρόναλντ Walker. Ο στρατηγός τόνισε επίσης τις ανησυχίες για τις προθέσεις της Κίνας να ανακαταλάβει την Ταϊβάν και την επιδίωξη δημιουργίας πυρηνικών όπλων του Ιράν, προβλέποντας ότι θα μπορούσαν αυτές οι καταστάσεις να κλιμακωθούν μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, εφιστώντας ακόμα περισσότερο την προσοχή στο γεγονός ότι με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτές οι χώρες έχουν δημιουργήσει μία αμοιβαία συναλλακτική σχέση και μοιράζονται όπλα και τεχνολογία. Ωστόσο, παρά τις παγκόσμιες απειλές, ο στρατηγός δήλωσε πως θα μπορούσε να αποφευχθεί ένας πόλεμος για το Ηνωμένο Βασίλειο, εάν ενισχυθεί ο στρατός και ιδιαίτερα οι χερσαίες δυνάμεις, ώστε να αυξηθεί η αποτροπή. Ακόμα, αποκάλεσε τα βρετανικά στρατεύματα στρατό μεσαίου μεγέθους. Παρόλα αυτά, δήλωσε ότι πρέπει άμεσα ο στρατός να εξυγχρονιστεί, εστιάζοντας κυρίως σε νέες τεχνολογίες παρά στους αριθμούς, με στόχο να μπορεί τελικά ο Βρετανικός στρατός να νικήσει μια δύναμη ακόμα και 3 φορές μεγαλύτερη. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, εγγραφή και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και στο site μας nemesishd.gr.